Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αποδέχομαι την πρόκληση σας, κύριε Λοβέρδο, και θα μιλήσω κι εγώ εκτός χειρογράφου, συμβουλευόμενος όμως σημειώσεις, όπως αναγνωρίζει ο κανονισμός της Βουλής. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, συζητάμε σήμερα τον προϋπολογισμό της χώρας, προϋπολογισμό που είναι ο πρώτος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και αποτελεί ένα καθοριστικό παράγοντα της οικονομικής πολιτικής και καθρέφτη των στόχων και των επιδιώξεων. Και μου έρχεται στο μυαλό η ρίση «Ευτυχούν οι αριθμοί και δυστυχούν οι άνθρωποι». Παρακολουθώ από χθες την παράθεση των οριμαγδότων αριθμών, των ποσοστών και των στατιστικών, χωρίς επαρκή γύρωση με την κοινωνική πραγματικότητα. Τι είναι ο προϋπολογισμός, κύριοι και κυρίες της πλειοψηφίας? Σίγουρα δεν είναι λογιστικό ζήτημα, είναι βαθιά πολιτικό και γι' αυτόν τον λόγο αποφεύγεται όπως ο διάολος στο λιβάνι τις κοινωνικές αναφορές. Συζητάμε λοιπόν έναν νόμο ο οποίος ρυθμίζει κατά βάση τρία πράγματα. Πόσα παίρνουμε ως κράτος, από ποιους τα παίρνουμε ως κράτος και κυρίως σε ποιους τα δίνουμε ως κράτος. Ποιο είναι το μείζον ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως κοινωνία σήμερα? Η κρίση των λαϊκών, και των μεσαίων στρωμάτων. Αυτό είναι το μείζον στο οποίο θα κριθούμε όλοι. Πρώτον, έχουμε λοιπόν 1,2 δις θετικά μέτρα. Δέστε όμως τη μεγάλη εικόνα. Το 10% μόνο κατευθύνεται στο κοινωνικό κράτος και το 90% πηγαίνει στην άλλη πλευρά. Πρακτικά εμποδίζεται η πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά για τη μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού. Το φορολογικό που ψηφίσαμε και ήταν μια τροχιοδεικτική βολή από πλευράς της κυβέρνησης δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα των μεσαίων στρωμάτων. Από τους 29 άδικους φόρους τους οποίους μας τρίβατε στη μούρη όλο το προηγούμενο διάστημα και οι οποίοι τέθηκαν σε περίοδο μνημονιακών εξαναγκασμών παραμένουν σε ισχύ 28. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό με το οποίο σας ρωτάμε συνεχώς από την Επιτροπή των Οικονομικών και μέχρι σήμερα και δεν αρθρώνεται κουβέντα? Δεν είναι ούτε κοινωνικός αυτός ο προϋπολογισμός, καθώς το μεγάλο μέρος που εξοικονομείται κατευθύνεται στις μεγάλες επιχειρήσεις. Το 80% των μειώσεων αφορά μεγάλες επιχειρήσεις. Και τι λοιπόν εκτός μνημονίου ο προϋπολογισμός βλέπει προς το μνημόνιο? Και μου θυμίζει το απόθευμα «θα είστε εκτός μνημονίου, αλλά θα είναι σαν να είστε εντός». Κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης, σφάλει η βασική σας παραδοχής περιμείωσης της ανεργίας κατά 2%. Ξέρουμε, το έχουμε βιώσει ως κοινωνία με οδυνηρό τρόπο. Εφόσον καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις και εφόσον δεν αυξάνονται οι μισθοί, η ανεργία εκτινάσεται. Το ζήσαμε στο προηγούμενο διάστημα και το επαναφέρεται με τον παρόντα προϋπολογισμό. Είναι μειοπική η επιλογή σας. Ο πολίτης δεν είναι μόνο φορολογούμενος. Έχει και άλλες ανάγκες που για τους πολλούς και τους από κάτω καλύπτονται από το κοινωνικό κράτος, το οποίο απουσιάζει από την οπτική σας. Το κοινωνικό μέρισμα των 175 εκατομμυρίων είναι η κορυφή του παγόβουνου. Οι αγρότες, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι είναι οι χαμένοι. Η μείωση των δαπανών υγείας αφορά αυτούς, ενώ η μείωση του, προγράμματος δημοσίων επενδύσεων αφορά όλη την κοινωνία. Ο προϋπολογισμός έχει και μια θεολογική διάσταση. Τον παράδεισο για τους ελάχιστους, το καθαρτήριο για τους λίγους και την κόλαση για τους πολλούς. Δεν προχωρά έτσι η κοινωνία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης. Δεν ακούσαμε καμία προσέγγιση για τη σχέση της παγκόσμιας και της ελληνικής οικονομίας. Εν κενό βαδίζει η χώρα. Το προτινόμενο μοντέλο δημιουργεί και διευρύνει τις ανισότητες και το ακολουθείται ανενδίαστα. Σε εποχή παγκοσμιοποίησης και κυριαρχίας του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου μένεται βουβή από αμηχανία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, προέρχομαι από ένα νομό που διαθέτει το μεγαλύτερο δασικό συγκρότημα της χώρας. Έφορες εκτάσεις, ποικιλία αγροτικών προϊόντων, τον πυρήνα της συνοικής παραγωγής της χώρας και σημαντικές μάρμαροβιομηχανίες. Δεν φωτογραφίζεται πουθενά στον προϋπολογισμό αυτό.
Ξέρουμε ότι ο πυρήνας της πολιτικής σας είναι η συμπίεση του εργατικού κόστους και η μείωση του κοινωνικού κράτους, ενώ περιμένετε ανάπτυξη μόνο από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι ατελέσφορο να περιμένετε η λάθος μέθοδος να έχει ορθά αποτελέσματα. Εμείς είμαστε απέναντι στη λογική αυτή. Η στήριξη των πολλών και των αποκάτων είναι η προϋπόθεση για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες, οι νέοι επιστήμονες δεν έχουν να περιμένουν κάτι από αυτόν τον προϋπολογισμό. Στο χέρι τους είναι να πυκνώσουν τους αγώνες τους, να απαιτήσουν τα δικαιώματά τους, να διεκδικήσουν το μέλλον τους, και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, ως αριστερά, θα στηρίξουμε αυτούς τους αγώνες, θα ενισχύσουμε τις προσπάθειες και θα παλέψουμε μαζί τους. Για να αποφευθούν οι δυσμενείς συνέπειες αυτού του προϋπολογισμού, για να ανοίξει ο δρόμος, ένας άλλος δρόμος ανάπτυξης της χώρας και της κοινωνίας. Γιατί αυτός ο προϋπολογισμός είναι εναντίον της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας και επομένως και της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ.